Λίγα λεπτά πριν το τροχαίο είπαν στο στενό τους φίλο και συμμαθητή του Θανάση Τζέκο πως δεν θα μείνουν στο σχολείο και θα πάνε βόλτα. Δεν τους ακολούθησε. Ήταν ο τελευταίος που τους μίλησε και ο πατέρας του ένας από τους πρώτους που έφτασαν στο σημείο του δυστυχήματος. Τα πόδια και τα χέρια μου κόπηκαν, λιποθύμησα. Και μετά από λίγες ώρες έμαθα ότι αυτά τα παιδιά που ήταν νεκρά ήταν συμμαθητές του γιού μου, του Θανάση. Εγώ τον Τριαλώνα ειδικά τον γνωρίζω από ενός χρονού. Είμαστε κολλητοί σαν αδέρφια. Αλλά είναι μια φοβερή ιστορία αυτό που έγινε το πρωί πριν φύγουνε. Ναι. Αυτό μου λέγατε, τι μου είπατε. Τι τους είπες, Θανάση μου? Τους είπα μην πάτε, θα πάρετε τζάμπα απουσίες. Σαν να είχα ένα προαίσθημα ότι κάτι θα γίνει, δεν ξέρω. Μπορεί να ήσουν δηλαδή, ναι. Φεύγουμε, τι τελευταία κουβέντα? Πάμε βόλτα, αυτό. Δεν τώρα ακολούθησες? Όχι, όχι. Μα κοπήκαν τα πόδια σημαντικά. Εμένα που είμαι πατέρας, μου κόπηκαν τα πόδια. Δυστυχώς. Κρίμα για αυτά τα παιδιά, κρίμα. Ο Θεός να τα αναπαύσει. Μπορεί να ήταν ο γιος σας. Μπορεί να ήταν ο γιος, μπορεί να ήταν οποιοδήποτε παιδί. Αστέρια ήταν τα παιδιά. Τα ήξερα για τα τρία όλα παιδιά. Πολύ καλά. Εντάξει. Είμαστε όλοι μικροί, μπορεί να κάνουμε καμιά βλακεία, αλλά κατά βάση είμαστε όλοι καλοί. Δεν γίνεται. Είμαστε. Ψυχούλες.